Την αναγκαία θωράκιση για να αντέξει το βάρος του ελέγχου και της ασφάλειας σχεδόν 9 εκατομμυρίων τουριστών που θα διακινηθούν τους επόμενους μήνες μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου, αναγκάστηκαν να διασφαλίσουν Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείο Τουρισμού, που έκρουσε εγκαίρως αυτή τη φορά τον κόδωνα του κινδύνου. Η προοπτική μιας χαοτικής κατάστασης μέσα και γύρω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου αναμένεται να επικρατήσει σύντομα το αδιαχώρητο, ανάγκασε την ηγεσία της Ελλάς να συνταχθεί με τη λογική και την αναγκαιότητα οι ενισχύσεις να φτάσουν εγκαίρως και όχι στις αρχές Ιουλίου όπως έγινε την προηγούμενη χρονιά. Θα έρθουν εγκαίρως πολύ νωρίτερα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Την περσινή τώρα χρονιά άργησε πάρα πολύ να γίνει ενίσχυση. Είχαμε πάλι γύρω στον Ιούλιο, όταν πάλι είχαμε κάνει επαφή με τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, είχαμε ζητήσει ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου την ενίσχυση. Ήδη έχουν υπογραφεί οι σχετικές αποφάσεις, ώστε τις επόμενες ημέρες να φτάσουν και να αναλάβουν υπηρεσία 50 δόκιμοι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ενώ αναμένεται και περαιτέρω ενίσχυση μέσω των τακτικών μεταθέσεων. Αναμένουμε 50 δόκιμοι στις φύλακες που θα ασκήσουν την πρακτική τους στις υπηρεσίες εν λόγω υπηρεσίες. Εμείς θέλουμε όμως και μόνιμο προσωπικό, αστυνομικούς που θα ενισχυθούν οι υπηρεσίες αυτές εκτός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Ολιγάριθμη αλλά σημαντική και η ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου. 8 δόκιμοι και ένας αριθμός έμπειρων αστυνομικών θα επανδρώσουν το τμήμα για την εποπτεία της τουριστικής ζώνης Γουβών Χερσονήσου Μαλίων, που αποτελεί πόλο έλξης για τα εκατομμύρια των τουριστών που αναμένεται να επισκεφτούν φέτος στην Κρήτη. Για τη Χερσόνησο προβλέπουμε να ενισχυθεί με 5 άτομα με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι περισσότερες βάρδιες εξωτερικές και εσωτερικές της υπηρεσίας, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αστυνόμευση στο Δήμο Χερσονήσου, διότι όπως γνωρίζουμε οι αφήξεις από το αεροδρόμιο, ο επισκέπτης τουρίστας μεταβαίνει στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και στη Χερσόνησο, οπότε η εγκληματικότητα αυξάνεται και εμείς προσπαθούμε με το καλύτερο δυνατό μέσο να εμπεδώνεται το αίσθημα ασφαλείας σε όλων των τουριστών. Οι πραγματικές ανάγκες παραμένουν πολλαπλάσιες, όπως εξηγούν οι συνδικαλιστές της αστυνομίας. Ωστόσο, αν τηρηθούν οι δεσμεύσεις, θα αποτελέσουν μια θετική αφετηρία για την ομαλή εξέλιξη της τουριστικής περίοδου. Τουλάχιστον γύρω στα 80 άτομα στο αεροδρόμιο συνολικά και γύρω στα 30 άτομα στο ΑΤΑΦ Χερσονήσου. Τους αστυνομικούς αυτούς ο κ. Γενικός Γραμματέας μας είπε ότι θα προσπαθήσει να τους καλύψει. Η μάχη των συνδικαλιστών της Ελλάς συνεχίζεται και για την ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου, που μέχρι τώρα έχει εξαιρεθεί από κάθε διαταγή ενίσχυσης.